Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμά μας, γιατί εδώ πάμε. Πράγματα, γιατί πριν την έκλειψη, Μαρία, είχαμε διάφορα πράγματα στην ελληνική showbiz σε σχέση με τις σχέσεις των διασύμων Ελλήνων. Δηλαδή, είχαμε unfollow Γαρυφαλιά Καλυφώνη, Χρήστο Μάστορα, που δεν καταλάβαμε ακριβώς γιατί υπήρξε το unfollow. Τα παιδιά. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε επανασύνδεση Νίνο Ζόζεφιν που είχαν κάνει unfollow. Και εκείνη. Βεβαίως. Είχαμε αλλαγές στα μικρά ονόματα κάποιων διασύμων. Π.χ. η Μαρία Ελένη Λουκουρέζο δεν έχετε πια Μαρία Ελένη, άλλαξε το όνομά της. Θα μας τα πει ίδια αναλυτικά. Έχουμε τον Νίκο Ναδιώτη, ο οποίος πήρε θέση για το σεξ μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και ετερόφιλων ζευγαριών τώρα την περίοδο της νηστείας. Και μία παρεξήγηση που έγινε στον αέρα με την Τάνια Τσανακλείδου και την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία λύθηκε και στον αέρα. Στην αγάπη δε, μα ρίχτες πληρές. Γεια σου! Μην πας πουθενά, κάθισε μαζί μας και δες όλα τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Η Τάνια Τσανακλείδου αρνήθηκε να συνεχίσει τις δηλώσεις της όταν έμαθε ότι μιλάει στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα. Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτή την παράσταση? Καταρχάς είμαστε φίλοι με τον Αντώνη τον Βοσκοίτη. Αγαπώ την ποιήση του Χριστιανόπουλου και έχω κάθε λόγο να είμαι εδώ, αλίμονο. Θέλω τελευταίο να μου πείτε, επειδή εκπροσωπήσατε την Eurovision στην πριν πολλά χρόνια. Ποια εκπομπή είσαστε? Από την Κατερίνα Καινούργιο. Δεν θέλω να μιλάω σε αυτές τις εκπομπές, γιατί κάνετε πολλά κουτσομπολιά. Και δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό. Συγγνώμη που σας τα λέω τη φορά παρτίδα, αλλά θεωρώ ότι η στάση όλων αυτών των εκπομπών είναι πάρα πολύ κακή για την κοινωνία και για τον πολιτισμό. Δεν είναι προσωπικό, είναι για τα κανάλια σας. Δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με το στυλ των εκπομπών και δίκιο έχει, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί αναγκαστικά αυτή η ώρα που είναι και όλες οι εκπομπές που παίζουν σε αυτή την ώρα και τα Σαββατοκύριακα και κάνουν κουτσομπολιό. Και αν με ρωτάτε, και εγώ διαφωνώ με κάποια πράγματα στη θεματολογία της εκπομπής, όχι μόνο στη δικιά μας, και στη Γιάγκα, και στη Σμπάρκα, και στον Ποιοι είναι απέναντι, και στο Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή αυτή είναι η ώρα και παίζουμε ανταγωνιστικά και πρέπει να κάνουμε και νούμερα τηλεθέασης, κάποια θέματα από αυτά τα εμπεριέχουμε στη σκαλέτα μας. Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παρά. Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε στην εκπομπή Μέγα Καλημέρα, τονίζοντας ότι το ίδιο αμαρτωλεί με τους ομοφιλόφιλους είναι και δύο ετεροφιλόφιλοι που έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς να έχουν παντρευτεί. Η σεξουαλική πράξη δύο ομοφιλόφιλων είναι αμαρτία, όπως είναι και δύο ετεροφιλόφιλων όταν είναι εκτός γάμου. 40 μέρες θα απέχεις και από την ερωτική πράξη. Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ θα πήγω από το φαγητό, το κανονικό. Αυτό θα με πειράξει. Εγώ είμαι ζευγάρι με μια σύζυγο που την αγαπώ και θέλω να την τιμώ πάνω από τον εαυτό μου και πάνω από τα παιδιά μου. Δεν κάνω εγώ τα δικά μου χωρίς να είναι αυτή η σύμφωνη. Έστω ότι λοιπόν ένα από τα δύο αγόρια σου ερχόταν η ώρα και σου έλεγε ότι ρε εσύ μπαμπά, να νιώθω αλλιώς. Θα του συμπαραστεκόμουν οτιδήποτε και αν θεωρούσα εγώ σπουδαίο και επικίνδυνο για τον εαυτό του, για τη ζωή του, αλλά πολύ περισσότερο και για την ψυχή του. Αν αγόρι μου καλώς ενδιαφέρει να σώσει την ψυχή σου, γιατί πιστεύεις στην ύπαρξη της ψυχής σου και στην αιωνιότητα αυτής, αγάπησέ την, φρόντισέ την και υπάρχει αυτός ο τρόπος. Και σου επαναλαμβάνω, δεν χάνεις την ψυχή σου μόνο και μόνο επειδή είσαι ομοφιλόφιλος. Εγώ τα παιδιά μου δεν έχουν ξεκινήσει να τα αποτρέπω από αυτό. Η Μαρία Ελένη Λικουρέζου δημοσίευσε ένα βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο αποκάλυψε ότι άλλαξε το όνομά της. Πόσο χαίρομαι που άλλαξα το όνομά μου, που με λένε Έθρα. Και όχι Μαρία Ελένη. Μαρία Ελένη ζωή βασικά, έχω τρία ονόματα, αλλά το Έθρα αγαπώ πλέον και το Έθρα με αντιπροσωπεύει πλέον και το Έθρα. Και ένας λόγος παραπάνω που δεν θέλω να με λένε πλέον Μαρία Ελένη, είναι γιατί Μαρία Ελένη ονομάζουν την εισαγγελέα που αθώωσε το Μίχο. Για πάντα μαζί σου, στο δάκρυ, στο φίλι σου. Τέλος, στις φήμες χωρισμούς τους έβαλαν μέσα στο τρίμερο που μας πέρασε δύο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ο λόγος για τους Νίνο και Ζόζεφιν, αλλά και Χρήστο Μάστορα με Γαρυφαλιά Καλυφώνη. Και για τα δύο ζευγάρια υπήρχαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν να είχαν χωρίσει, μετά και τα unfollow που έγιναν στο Instagram. Ωστόσο, διέψευσαν τις φήμες αυτές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Μάλιστα, η κάμερα της εκπομπής Σούπερ Κατερίνα συνάντησε τη Γαρυφαλιά Καλυφώνη, η οποία είπε πως όλα ήταν μια παρεξήγηση.
Είμαστε τέλεια, παιδιά. Δεν είχε συμβεί τίποτα. Δηλαδή έγινε παρεξήγηση πραγματικά. Και εμείς το πρωί το μάθαμε. Άρα έγινε κατά λάθος τον follow. Αυτό ακριβώς έγινε. Και εμείς το πρωί το μάθαμε. Τι ήταν ακριβώς αυτό ακριβώς που έγινε? Τώρα, παιδιά, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλιώς θα σας το έλεγα. Δεν τρέπομαι δηλαδή να σας πω είμαι τρελή τον μπλόκαρα. Γεια σας. Απλά όντως και εμείς το πρωί το μάθαμε. Έγινε κατά λάθος όλα μια χαρά. Υπάρχει δηλαδή πιο προετοίμαστο να κάνω δήλωση. Σας έχω πει το πρωί το έμαθα ότι σε έκαναν follow. Άκου τώρα, τι καθίστε. Και εγώ δεν έχω τηλέφωνο να μου πει, έκανε σαν follow την άλλη. Πώς το μάθατε? Βγήκε ανακοίνωση από το Instagram, εκεί περπατάει σαν τη Μαντόνα. Το είπανε καλέ. Το είπα σαν ένα site. Σοκαρισμένη. Παιδιά, σας έχω πει, είναι γρουσουζιά πρώτον να κάνει φωτογράφηση με τον σύντροφό σου, κάτι θα γίνει. Και δεύτερον να βάλει νηφικό ενώ δεν είσαι παντρεμένη. Και εκπομπή να κάνει. Έλα, μια εβδομάδα η φαλιά περπάτησε με νηφικό, ούσα ανήπαντρη και να τα τώρα. Τόσα μοντέλα καλά και μετά καλοπαντρευτήκανε. Αλλά το θέμα είναι. Μου είπε συγγνώμη, λέει. Είμαστε πολύ καλά. Αν δεν ήμασταν, θα σα το έλεγα. Θα σα μάζευα να σα πω, παιδιά, κοιτάξτε. Ο Χρήστο το πρωί που ξυπνάει κάνει αυτό και εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Και θέλω να αλλάξει και δεν αλλάξει. Ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι γενικότερα. Λοιπόν, θα σου πει κάτι παρατήρησα. Θέλω να μάθω γιατί νομίζω ότι όντω έχει γίνει κάτι μεταξύ του. Φυσικά για να πάψει ένα να ακολουθεί τον άλλον. Δεν μπήκε ένα ιό. Από το επειδή έχουν ψάξει και λίγο, όντω υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ του. Ποια η διαφορά του ενό ζευγαριού με το άλλο? Ένα τα ζευγάρια να τα πιάσουν. Η Ζόζεφιν και ο Νίνο ανέβασαν τη σέλφι την κοινή και την έκανε ριπόστ και ο ένας και ο άλλος. Η Γαριφαλιά ανέβασε τη σέλφι με τον Χρήστο. Ο Χρήστος δεν την έκανε ριπόστ. Γιατί βάζεις φοιτηλιές, βρε κοπέλα μου, πάνω που τα ξαναβρήκανε. Εγώ δεν βάζω, λέω ότι η φίλη μου, βλέπω, κρίνω, εκτιμώ. Η φιλιά μου, που φιλιώνει όλους. Εγώ τι είπα. Παλιά τα ζευγάρια δεν σήκωναν το τηλέφωνο όταν γινόταν κάτι. Τώρα κάνεις unfollow. Να το μάθει και ο κόσμος όλος, ότι δεν θέλω να σε δω στα μάτια μου. Αυτό, να το δουν όλοι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει, σοβαρά τώρα το ρωτάω, για να αλλάξεις το μικρό σου όνομα, πας στο ληξιαρχείο, κάνεις αίτηση και λες «Δεν θέλω να με λένε Μαρία, δεν θέλω να με λένε Έθρα», το δηλώνεις και αυτό κατοχυρώνεται. Το ληξιαρχείο, μάνα μου, όταν υπάρχουν τα social. Από το ληξιαρχείο δεν θα το ξέραμε εμείς τώρα. Από τα social, όταν θα τη δεις, θα πεις πώς το λένε το καινούριο όνομα τώρα, πώς να την καλέσω. Και δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, είναι το δεν είναι και εύκολο. Σημαίνει φωτεινός ουρανός, το καταλαβαίνω, αλλά ναι. Μπορεί, ας πούμε, σε 10 χρόνια να είναι σε μια άλλη φάση της ζωής της. Θα το ξαναλάξει. Γιατί ενδιάνει ανάλογα. Όταν είναι γρήγορο ποταμάκι, γίνεται γρήγορο ποταμάκι. Ναι. Όταν είναι αργός ποπόταμος, είναι αργός ποπόταμος. Θέλω γενικά να κάνω μια συνέντευξη μαζί της, γιατί βλέπω ότι ανεβάζει. Όλη μέρα στο TikTok, όλη μέρα για φιλοσοφία, για αγάπη, για ευεξία κτλ. Και θέλω να μάθω τι κάνει μέσα στην ημέρα της, όλη μέρα. Νομίζω ότι... κάνει μόνο TikTok. Έχει μπει σε μία διαδρομή να φροντίσει τον εαυτό της με έναν άλλο τρόπο και ενδεχομένως το παλιό της όνομα να το έχει συνδέσει με μια περίοδο της ζωής της που δεν θέλει να είναι αυτή. Ναι, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει το επίθετο, όχι το μικρό. Το επίθετο το αλλάζει, αγάπη μου. Το συγκεκριμένο ειδικά επίθετο που έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία. Ο Νίκος θα της πούμε ποιο θα αλλάξει, ήθελε να αλλάξει το μικρό. Να το κάνει Έθρα Εθρίδου. Ο Νίκος Αναδιώτης από την άλλη. Θέλω να έρθει εδώ να μας τα πει, να μας πει γιατί δεν άλλαξε το επίθετο, να τη ρωτήσει εσύ. Ο Νίκος Αναδιώτης από την άλλη δεν αλλάζει. Είναι σταθερός στις απόψεις του, αυτά εκπροσωπεί. Νομίζω επειδή και πλέον έχει ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν είναι και επίσημο ότι θα είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή. Με το κόμμα Νίκη, εμένα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ο λόγος του. Είναι ξεκάθαρα ένας πολιτικός λόγος του κόμματος Νίκη. Όπως διαβάζει τις θέσεις για τις αμβλώσεις, για τις γυναίκες, τους ομοφυλόφιλους, είναι ακριβώς αυτά που εκφράζει ο Νίκο. Όχι, γιατί. Γιατί εντάξει, για τις αμβλώσεις θεωρώ ότι είναι πολύ τραγικό, ας πούμε, να πει γιατί αυτό το κόμμα εκπροσωπεί. Να γυρνάμε πίσω. Αλλά ο Νίκος, εμένα μου δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που έχει αντιλήψεις πολύ παλιές για μένα, αλλά έχει ένα αξιακό σύστημα που είναι το δικό του, το τηρεί, τον βρίσκω έντιμο απέναντι σε αυτό. Έντιμο που είπε ότι είναι, παιδιά, είναι έντιμο που λέει ότι είναι αμαρτία το σεξ μεταξύ ομοφυλόφιλων και ανθρώπων. Για εκείνον είναι αμαρτία. Εμένα, μα δεν είναι αμαρτία. Εμείς το λέμε. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να τοποθετείται. Το θέμα είναι. Είναι το δικό του αξιακό σύστημα. Γιατί να με νοιάζει η γνώμη και η δική μου και η δική σου για την προσωπική ζωή του άλλου. Ναι, αλλά βγαίνει και το λέει, παιδιά, και στέκει την ψήφο του κόσμου. Παιδιά, δεν βγήκε στα social. Μια κάμερα είναι εκεί. Κάποιος πήγε τον ρώτησε και γι' αυτό το είπε. Τις απόψεις του τις ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι τις λέει δημόσια, διότι υπάρχει και πολύ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν κρίνουμε αυτό. Φανατικό κοινό που έχει αυτές τις απόψεις. Πάρα πολύ και του κάνει ίσως καλό στο εγώ να προσωπικά είναι να μου κάνει καλό να έχω αυτό το κοινό το συγκεκριμένο και θα μου γράφει μπράβο από κάτω μα για αυτά που λέω κατά των ομοφυλόφιλων, κατά των γυναικών. Εγώ δεν θα ήθελα προσωπικά αυτό το κοινό, ρε παιδιά. Για μένα μιλάω. Και αυτό επειδή μίλησε δημόσιο, λογικά αυτό τον κρίνουμε και θα το σχολιάσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει διαφορά σε κάποιον που θα κρίνει μια ομάδα ανθρώπων που έχει άλλες επιλογές από αυτόν με ένα μήνυμα μίσους.
ο Νίκος δεν έχει μιλήσει ποτέ με λόγο μίσους. Δεν είναι μίσος, το θα είναι αμαρτία και δεν θα είναι ευτυχισμένη η ψυχή δεν είπε, σου. Δεν είναι μίσος, είναι η αποψή του. Είπε και ότι εννοεί. Είπε, ναι. Είπε ότι θα σώσει και την ψυχή του το παιδί του. Πώς θα σώσει δηλαδή, την ψυχή του. Δηλαδή, μίσος είναι ότι δεν συμφωνεί με εμάς, ρε παιδιά. Όχι, απλά όταν. Και εγώ δεν συμφωνώ με εκείνον τον μισό. Είναι πιστό στι απόψει του, δεν εκφράζει κάτι άλλο για να είναι αεραστό πολιτικά. Αυτό εξέφραζε και πριν από 5 χρόνια. Μπορεί να το εκφράζει για να είναι αεραστό πολιτικά. Και πρόπερση, αλλά... Αυτό εκφράζει και πρόπερση. Να πούμε ότι στα. Ναι, δεν αλλάζει για να γίνει αεραστό. Στα ανθρώπινα δικαιώματα και στι σχέσει δεν υπάρχει συμφωνώ-διαφωνώ. Δεν είναι η σοκολάτα αν μ' αρέσει ο καφέ. Μα δεν είπαμε να γίνει δημοψήφισμα. Όχι, σου λέω ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει συμφωνώ-διαφωνώ. Ναι, αλλά μιλάει μέσα από το λόγο της θρησκείας. Είναι ένας άνθρωπος που πάει συνέχεια στην εκκλησία. Κληρικός ούτε είναι. Το κρίνω. Τι? Κληρικός είναι. Τι είναι? Γιατί δεν πάει μόνο κληρική. Είναι. Δεν ξέρω. Λαϊκός είναι. Παιδιά, και χθες που είχε τώρα τους πρώτους χαιρετισμούς, ήμουν με ένα φίλο μου και του λέω θα πάω στην εκκλησία. Μου λέει εγώ δεν πάω, δεν πιστεύω. Πήγε σαν αμαρτωλή. Θα τον δείρω ή θα του πω σε μισό. Γιατί έχω σε βάλανε. Με βάλανε. Να πάμε στην Τάνια Τσανακλείδου. Έκανε καλά που είπε αυτό στην κάμερα της καινούριου ή όχι. Τι λες? Τάνια Τσανακλείδου. Πέσιμο σε θέατρο, λέει για την παράσταση και με το πάει ερώτηση στη Eurovision. Βασικά όχι. Με το που λέει από ποια εκπομπή είστε. Και λέει Κατερίνα καινούριο, α δεν μιλάω. Δηλαδή, αν τη έλεγε είμαι από την εκπομπή. Είπε, γιατί κάνετε όπρα, πολλά κουτσομπολιά. Εγώ εκεί θέλω να μείνω. Στα πολλά κουτσομπολιά και πλέον τι είναι κουτσομπολιό στην τηλεόραση. Γενικότερα, αν είναι κακό το κουτσομπολιό που το έχουμε αναγάγει σε κάτι αυτό, εγκληματικό. Γιατί η Τάνια είπε την άποψή ναι. της. Τη σεβόμαστε κι αυτή. Αλλά ξαφνικά, ναι. γιατί τέτοια ενοχοποίηση με το κουτσομπολιό. Δηλαδή, είναι τόσο κακό να κάτσει να πει ότι καλυφώνει με το μάστορα. Πάψαν να ακολουθούν ο ένα τον άλλον. Άρα, μάλλον, συγγνώμη, ολοκλώσει το ζευγάρι, μάλωσε. Το οποίο μπορεί να το πεις και στον καφέ που θα δεις μια φίλη σου. Σίγουρα θα το πεις. Ας είμαστε λίγο πιο απενοχοποιημένοι. Άλλο να δικάζεις τους ανθρώπους, ναι. να είσαι απέναντί τους, να δημιουργείς αυτό που λέγαμε πριν, μηνύματα μίσους για αυτούς ή να δημιουργείς μια ίντριγκα γύρω από το όνομά τους για πράγματα που δεν έχουν ναι. γίνει. Και άλλο να κάνεις ψιλοκουβεντούλα. Να δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Και αυτό που κανένας... σε σχέση με το τι και αυτό συζητάμε. Δηλαδή. Κανένας δεν βλέπει τηλεόραση. Και εγώ δεν έχω τηλεόραση. Εγώ βλέπω μόνο Netflix στο σπίτι. Και όταν πας για καφέ, σε ρωτάνε πώς είναι αυτοί από κοντά. Καλά, μπορεί να τα βλέπουν με την τέτοια τι έγινε. Με την άλλη τι έγινε. Η κυρία Τσανακλείδου έβγαλε και μια ειδήση. Γιατί είπε η Κατερίνα καινούριο ότι. Και εγώ δεν συμφωνώ, λέει, με μεγάλο κομμάτι τη καλύτερα τη εκπομπή μα. Λέει και εμένα κάποια θέματα. Ναι, εγώ το περίμενα. Ότι η Κατερίνα. Ναι, όχι αυτό, τη το δίνω. Αυτό που είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που του έχει τηλεφωνήσει ίδια για συνέντευξη και είπε δεν θέλω σε εκείνη την εκπομπή να τοποθετηθώ είναι αλήθεια. Δηλαδή, απόλυτα. Την Κατερίνα τη σέβονται και ω δημοσιογράφο, γιατί είναι δημοσιογράφο. Παιδιά,